Πάρα πολλά χρόνια στη Ρόδο υπάρχει η πρόθεση συνεργασίας, υπάρχει η πρόθεση να δουλέψουμε όλοι για το καλό του Ροδίτη. Πολλά χρόνια ακούμε δεσμεύσεις, δυνατότητες, προοπτικές. Αλλά όσο εγώ ξέρω την ιστορία του νησιού, είναι η πρώτη φορά που δύο παρατάξεις ενώνονται σε μία και 28 εξαιρετικοί δημοτικοί σύμβουλοι, άνθρωποι που αποφάσισαν να στερηθούν πολλά από τις οικογένειες και από τον προσωπικό τους χρόνο, ενώνονται αποδεικνύοντας ότι τα όνειρα χρειάζονται θυσία για να γίνουν πραγματικότητα. Και σήμερα εδώ, για πρώτη φορά στο νησί μας, γίνεται μία δημοτική παράταξη από δύο δημοτικές παρατάξεις στο φως του ήλιου, στο Δημοτικό Μέγαρο, μεσημέρι, με μια ηλιόλουστη μέρα απ' έξω και με ανθρώπους οι οποίοι στο μυαλό τους έχουν ένα σκοπό, να αφήσουν μια Ρόδο πίσω τους καλύτερη από ότι την παρέλαβαν. Ο Στράτος Καρίκης είναι μαζί μας, ο συνδυασμός του, ο οποίος ενώνεται με το δικό μας. Έχουμε 28 εξαιρετικούς δημοτικούς συμβούλους και στα χέρια μας είναι να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ικανότητες τις οποίες μας έδωσε ο Ροδίτης απλόχερα, δίδοντάς μας την εντολή του να ενωθούμε και να δουλέψουμε για το δικό του καλό. Κανένας νόμος δεν μπορεί να εμποδίσει τις συνυπάρξεις όταν αυτές είναι για το καλό της Ρόδου. Είναι γνωστό ότι τόσο ο Αντώνης ο Καμπουράκης και η παράταξή του, ο σημερινός δήμαρχος, όσο και εμείς, ακόμα προεκλογικά, ήμασταν υπέρ των συμπράξεων και εγώ μάλιστα στη συνεχή παρουσία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έπαβα ποτέ να τονίζω ότι και η απλή αναλογική για τη Ρόδο τουλάχιστον δεν θα αποτελέσει πρόβλημα, γιατί έχει υγιείς πολιτικές δυνάμεις που, όπως σωστά είπε ο Δήμαρχος, στο φως θα συναντηθούν και την επόμενη μέρα θα συνυπάρξουν ώστε να αποτελέσουν μια νέα δημοτική αρχή, μια δυνατή δημοτική αρχή, η οποία επιτέλους θα αλλάξει τα πράγματα στη Ρόδο. Κοινή αγωνία του Αντώνη του Καμπουράκη, του Δημάρχου μας και εμένα και όλων των Δημοτικών Συμβούλων σήμερα που αποτελούν τη νέα παράταξη των 28 είναι η αγωνία τους, όπως είπα και πριν, για το να αλλάξει η Ρόδος και στο τέλος αυτής της δημοτικής θητείας το 2023 να δούμε όλη τη Ρόδο που επιθυμούμε. Κυρίαρχος αυτής της σύμπραξης θα πω ότι ήταν ο ίδιος ο Δήμαρχος, γιατί πίστεψε σε αυτήν. Εμείς πιστεύαμε, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι σύμπραξη χωρίς επιθυμία του πρώτου στο εκλογικό αποτέλεσμα του σημερινού Δημάρχου δεν μπορούσε να υπάρξει. Υπήρξε όμως τόσο δυνατή αγάπη για το νησί και τον δύο, που οποιοδήποτε εμπόδιο, και ευτυχώς δεν ήταν πολλά, όλα ξεπεράστηκαν ώστε σήμερα να είμαστε εδώ. Άρα πιστεύω ότι ο Ροδίτης πρέπει να είναι περήφανος, όπως σωστά είπε ο Δήμαρχος, για αυτή την πρώτη συνύπαρξη, τη σύμπραξη παρατάξεων που και στη Ρόδο αλλά και γενικότερα δεν έχουμε δει να υπάρχουν ή τουλάχιστον δεν υπάρχουν τόσες πολλές. Και αυτό κάνει αισιόδοξο όλους μας και βέβαια πάνω από όλους τους κατοίκους, τους Ροδίτες, τις Ροδίτισες, ότι πράγματι τα πράγματα θα αλλάξουν και όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ και τους 28 Δημοτικούς Συμβούλους που με την υπογραφή τους σήμερα έκαναν πράξη αυτή την θέληση και όλοι μαζί θα αποτελέσουμε μια ομάδα δυνατή για να αλλάξουμε τα πράγματα στη Ρόδο. Σας ευχαριστώ. Η προεκλογική μας δέσμευση περί αλλαγής ήθους και ύφους στην νέα Δημοτική Αρχή έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς δίδονται τα αξιώματα και πώς βασανίζουμε τους ανθρώπους που είναι εδώ πέρα για να πάρουμε από αυτούς τον καλύτερο τους εαυτό. Δεν είναι η δική μας σκέψη τι έχουμε για να αξιοποιήσουμε και πώς θα το δώσουμε μια θέση ευθύνης. Αντίθετα, θα πρέπει μέσα από τα γκάλοπ, από τις έρευνες και από την συνέστηση όλων των αξίων και νέων αλλά και έμπειρων αυτοδιοικητικών που απαρτίζουν αυτή την παράταξη, να δούμε τα προβλήματα του Ροδίτη και να κρίνουμε ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ασχοληθεί με το κατάλληλο πρόβλημα. Άρα δεν μπορώ να πω ότι ετέθη ποτέ στο τραπέζι ποιος πρέπει να αξιοποιηθεί εκεί, αλλά σε ποιο πρόβλημα είναι ο άνθρωπος από τους δημοτικούς συμβούλους που θα προσφέρει τον καλύτερο του εαυτό και θα προσφέρει την καλύτερη λύση στο πρόβλημα. Ο αριθμός βγαίνει από το νόμο και μόνο από αυτόν. Μας δίνει 11 αντιδημάρχους, 10 συμβούλους. Άρα ο αριθμός είναι αυτός ακριβώς που η ελληνική νομοθεσία προβλέπει για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε με ήθος, ύφος και νομιμότητα.
Περιμένουμε εκπλήξεις από ονόματα αντιδημαρχών ή προέδρων οργανισμών. Γιατί υπάρχει τώρα μια έτσι παραφιλολογία ή κάποια ονόματα, θα περιμένουμε εκπλήξεις. Εγώ το μόνο πράγμα που θα πω ότι δεν είναι κριτήριο απόφασης το να κάνεις έκπληξη, ούτε είναι το συνέστημα και το θυμικό καλό σύμβουλος όταν παίρνεις αποφάσεις. Για να πάρεις μια απόφαση θα πρέπει να βάλεις τα πράγματα πάνω στο τραπέζι και να πάρεις την καλύτερη απόφαση σε σχέση με το πρόβλημα και αυτόν που μπορεί να το διαχειριστεί. Αστεία δεν υπάρχουν, τα προβλήματα είναι πολλά. Αυτά είδε ακριβώς ο ροδιακός λαός και γι' αυτό εμπιστεύτηκε σε ένα ποσοστό 70% τις τύχες του και την επόμενη δημοτική περίοδο σε νέα δημοτική αρχή, διαφορετική από την παρελθούσα. Οπότε δεν νιώθω ότι η έκπληξη θα είναι η επιτυχία του εγχειρήματος, ποιος θα διοριστεί και ποιος θα αναλάβει. Πιστεύω η ορθότητα της απόφασης και η αποτελεσματικότητα της επιλογής είναι αυτή που είναι περισσότερο σημαντικά. Αν ο κύριος Καρίκης θέλει κάτι να πει σε αυτό. Θέλω να πω κάτι, ότι από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο, σε καμία από τις συναντήσεις δεν τέθηκε θέματα προσώπων και αριθμών. Υπήρξε μόνο το κοινό όραμα για τη Ρόδο, η δυσμενής κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο νησί μέχρι σήμερα και το πρόγραμμα, το οποίο σε πολύ μεγάλο είναι κοινό. Όραμα λοιπόν και των δύο είναι να πραγματοποιηθούν τα προγράμματα των δύο παρατάξεων όπως είχαν διαμορφωθεί προεκλογικά και όμως με μετεκλογικά πλέον ενώνονται. Ποτέ δεν είχαν τεθεί και μέχρι και σήμερα κανένας, ούτε κι εγώ, και δεν έχω ζητήσει και δεν ξέρω γιατί με έχουν ρωτήσει πάρα πολύ και όλοι εδώ μέσα, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, και αυτό νομίζω είναι καλό. Είναι η αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στο πολιτικό σκηνικό, είναι το πώς πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας. Μέχρι σήμερα και στο Δήμο Ρόδου υπήρχε αυτό το στοιχείο, το παλαιοκομματικό. Είναι ξεκάθαρο, όλοι το ξέρετε και όλοι το ξέρουμε. Ελπίζουμε ότι από σήμερα κάτι αλλάζει. Εγώ το ξέρω ότι αλλάζει κάτι και αυτό είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρη η απάντηση στην ερώτηση που έθεσε η κυρία Κλεντή. Ποτέ δεν τέθηκαν θέματα προσώπων και αριθμών.